Ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Αν χάσω τη δουλειά μου, ένας φίλος μου γράφει. Αγαπημένη Θέκλα, σε παρακολουθώ χρόνια, μια και είμαι από τους πρώτους συνδρομητέ σου και κάνεις για μένα πολύ καλό όπως και σε όλους μας. Ευχαριστώ αγαπή μου. Σου στέλνω για να σου πω πως θα ήθελα, εάν μπορείς, να κάνεις ένα vlog για το φόβο της απόλυσης από τη δουλειά. Καθώς τον τελευταίο καιρό κάνω κάποια λάθη, που μάλλον οφείλονται στο άγχος μου, και φοβάμαι πως θα με απολύσω. Επίσης, εάν απολυθώ, δεν ξέρω τι να πω στον περίγυρό μου, καθώς θα είναι δικό μου το φταίξιμο της απολύσης. Σε ευχαριστώ για όλα και σε χτίμω. Σε ευχαριστώ που με χτιμάς. Και το ρώτησα το φίλο, θα έχεις μόνο το... αυτό, θα είναι το πρόβλημα εάν απολυθείς, τι να πει στον περίγυρό σου. Και μου απάντησε, θα έχω το πρόβλημα της ανεργίας παρόλο που πιστεύω ότι πρέπει σίγουρα να επισκεφτώ έναν ειδικό για το θέμα άγχους. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή την περίοδο, α, εν μέσω της πανδημίας και μετά από τη, α, τα χτυπήματα που έχει φάει τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή οικονομία, φαίνεται ότι ε, δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι θα απολυθούν. Ε, Βγήκαν κάποια πακέτα στήριξη των επιχειρήσεων ε, όταν είχαμε το lockdown, όταν ήμασταν στην καραντίνα, τα οποία είχαν ω ε, όρο να μην γίνει απόλυση από την εταιρεία που πήρε πακέτα οικονομική στήριξη από το κράτο για του υπαλλήλου τη, είχαν ω όρο να μην γίνουν απολύσει για τρει μήνε, νομίζω. Άρα, ε, όπω το φίλο που έστειλε την επιστολή, και άλλοι άνθρωποι βρίσκονται σε σημείο που είναι επικίνδυνο να απολυθούν. Τώρα, ο φίλος γράφει ότι έχει πολύ άγχος και ότι λόγω του άγχος κάνει λάθη και ότι λόγω των λαθών θα απολυθεί. Ε, το άγχος από μόνο του, ε, αν παρουσιάζεται ως μια αγχώδης διαταραχή, όπως για παράδειγμα η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οφείλουμε να το δούμε ως κάτι πολύ σοβαρό και να το αντιμετωπίσουμε ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή ακόμη και αν βρισκόμαστε ε, ε, σε μια κατάσταση που μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας όπως το φύλλο, όπως λέει και ο ίδιος, πρέπει σίγουρα να επισκεφτώ ένα ειδικό για το θέμα του άγχους μου και εδώ σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει το βίντεο που υπάρχει και ως άρθρο στην ιστοσελίδα μου στην πρώτη σελίδα για τις δωρεάν δομές, ε, δομές παροχή συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Κύπρο και Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν και δομές που μπορεί κάποιος να πάει χωρίς να πληρώσει ή με πληρώνοντας ελάχιστα χρήματα. Τώρα, ε, δεν θα μιλήσω για το άγχος γενικά σε αυτό το βίντεο. Έχουμε δει πολλά βίντεο που μιλάνε για το άγχος που μπορείτε να βρείτε στο κανάλι. Θα μιλήσω για αυτό τον φαύλο κύκλο του να φοβάσαι ότι θα απολυθείς και επειδή φοβάσαι ότι θα απολυθείς κάνεις λάθη και μετά κάνοντας λάθη θεωρείς ότι θα απολυθείς επειδή κάνεις λάθη. Καταρχάς θέλω να σου πω φίλε και σε εσένα και στους υπόλοιπους που ακούνε αυτό το βίντεο ότι οι περισσότερες απολύσεις γίνονται για οικονομικούς λόγους. Επειδή οι επιχειρήσεις δεν έχουν καλή οικονομική πορεία, επειδή έχουν πέσει τα κέρδη τους, έχουν αυξηθεί τα έξοδά τους, Ένα τρόπος που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν οικονομικά είναι να απολύουν Προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση, που η εταιρεία στην οποία εργάζεστε, η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε έχει θέματα οικονομικά και θα προχωρήσει σε απολύσει, δεν παίζει ρόλο αν είσαι καλό υπάλληλο ή κακό υπάλληλο, για το αν θα σε αυτή την περίπτωση. Ούτω ή άλλω πρέπει να απολύσουν προσωπικό. Οπότε, πολλέ φορέ μπορεί να προσπαθούμε να βρούμε εμεί την. Την αιτία των προ... της... του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σε εμά. Δηλαδή, ε, καταλαβαίνω ότι θα απολυθώ και θεωρώ ότι φταίω εγώ που θα απολυθώ, επειδή κάνω λάθη, για παράδειγμα. Ε, είναι εύκολο να, το... να, να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να θεωρήσουμε ότι φταίμε εμείς για κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με εμά. Δεν φταίμε εμεί, εάν ε, 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 η εταιρεία μα θα πωλήσει κόσμο. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν δυσκολίες οικονομικές, αλλά έχουν κάθε καλή διάθεση να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους. Και μπορεί ένας υπάλληλος ή μια υπάλληλος να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο που να επισπεύσει την απόλυσή του ή να εξαναγκάσει την απόλυσή του επειδή μιλάω με διάφορους ανθρώπους και εργοδότες και εργοδοτούμενους και εργοδοτούμενους αλλά και εργοδότες πρόσφατα μιλούσα με ένα φιλικό μου πρόσωπο που έχει δική του εταιρεία και μου έλεγε πως παρόλο που πέρασαν πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια του εγκλισμού και της πανδημίας δηλαδή οικονομικά η επιχείρηση δυσκολεύτηκε πάρα πολύ παρόλα αυτά ήθελε να διατηρήσει το προσωπικό. Να μην απολυθεί κανεί. Και έβαλε το πρόσωπο αυτό όλε τι προσπάθειέ του ώστε να διατηρήσει το προσωπικό τη εταιρεία του. Όμω υπήρχε ένα πρόσωπο μέσα στην εταιρεία, το οποίο είχε μία συμπεριφορά, όπω μου την περιέγραψε, γιατί δεν ήμουν εκεί να την δω, η οποία ήταν πολύ προκλητική. Δηλαδή, υπάλληλο, καινούριο υπάλληλο στην εταιρεία, ίσω ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω πόσο, δηλαδή δεν ήταν από του παλαιού ο οποίος κάθε φορά που το απευθυνόταν ο λόγος ή κάθε φορά που έκανε κάτι και το, του έλεγαν για παράδειγμα μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό ή μπορείς σε παρακαλώ να το κάνεις αυτό, του ζητούσαν να κάνει κάτι στα πλαίσια του ρόλου του, στα πλαίσια του, της περιγραφής του, της εργασίας του, του job description του, έκανε την τρελίτσα ηρωνευόταν τους προϊστάμενους, ηρωνευόταν τους συναδέλφους, τους υφιστάμενους και είχε γενικώ μια πολύ προκλητική συμπεριφορά του στυλ ε, να γίνεται αυτό που λέμε εργασιακός εκφοβισμός, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Νομίζω είχαμε κάνει και ένα βίντεο με αυτό το θέμα, αν θυμάμαι καλά. Τελικά η επιχείρηση κατάφερε να επιβιώσει οικονομικά της πανδημίας, του εγκλισμού κτλ. Στο τέλος της ημέρας όμως αυτό το πρόσωπο που έχει την επιχείρηση αναγκάστηκε να απολύσει εκείνο τον υπάλληλο και να πάρει κάποιον άλλο στη θέση του. Και μου λέει είναι κρίμα α, γιατί σκεφτόμουν πώς να διατηρήσω τις εργασίες των εργοδοτούμενων μου, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο όχι επειδή έκανε λάθη. Δεν ήταν τα λάθη το θέμα, το θέμα ήταν το attitude η στάση και η συμπεριφορά. Αυτό δεν έχει σχέση με το οπωσδήποτε με το email που στέλνει ο φίλος. Ε, θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη. Αυτό που είναι απάνθρωπο με την έννοια το ότι ε, κάνει τους εργοδότες μας ή τους, ανθρώπους ή τους προσταμένους μας να μην μας βλέπουν ανθρώπινα, είναι το να είμαστε αλαζόνες, και από... με ένα αίσθημα κυριότητας, σε οποιοδήποτε χώρο και να είμαστε. Δηλαδή η αλαζονία και το αίσθημα κυριότητας δεν κολλάει ούτε σε έναν προϊστάμενο προ τον υφιστάμενο. Όχι απαραίτητο ότι κάποιο όταν έχει μία θέση σε μία δουλειά που ξέρω εγώ δεν είναι από πάνω, είναι στη μέση, είναι από κάτω, ότι πρέπει να είναι δουλοπρεπής προς τους προϊστάμενους και προς τους συναδέλφους, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να έχουμε όμορφες ανθρώπινες σχέσεις, αγαπητικές και σεβαστικές αναμεταξύ μας. Οπότε φίλε, εσύ που έστειλε την επιστολή θα σου πω το εξή ότι εάν είναι να απολυθεί επειδή η εταιρεία σου θα απολύσει κόσμο και λάθη να μην κάνεις θα απολυθεί. Τώρα, εφόσον εσύ νιώθεις ότι κάνεις κάποια λάθη και φοβάσαι παράλληλα ότι μπορεί να απολυθεί, καλά κάνεις να ψάξει το κομμάτι της διαχείρισης του άγχους και επίση να μιλήσει και με του προϊσταμένου σου και να πει ότι λυπάμαι για αυτή μου την παράληψη, για αυτό μου το λάθο και έχω κάθε καλή διάθεση να, να βελτιωθώ και να είμαι καλύτερο στην εργασία μου. Όλοι μα κάνουμε λάθη. Δεν έχει κανέναν που δεν κάνει λάθο. Κανεί, σε όποια θέση και να βρίσκεται, είτε έχει μια δική του επιχείρηση, είτε είναι αυτοεργοδοτούμενο, είτε είναι υπάλληλο, είτε εργάζεται κάπου οπουδήποτε, εννοείται πω θα κάνει και λάθη. Και πολλέ φορέ το άγχο μα μας κάνει να μεγενθύνουμε τα λάθη μα, να θεωρούμε ότι έχουμε κάνει τραγικό λάθο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι κάτι τόσο τραγικό. Ε, τώρα, όσον αφορά στο τι θα πω στο περιβάλλον μου αν απολυθώ εξαιτία μου, αυτό που ρώτησε, η γνώμη μου είναι ότι δεν πάμε να δίνουμε αναφορά σε όλου. Ξέρετε, έκανα το Α λάθο και το Β λάθο και το Γ λάθο και γι' αυτό με απέλησαν. Που μπορεί να μην είναι και αυτό ο λόγο που θα απολυθεί κάποιο, όπω είπαμε. Μπορεί να είναι και οι οικονομικέ περικοπέ οι λόγοι που απολύονται άνθρωποι δεν θα δίνουμε αναφορά για ποιο λόγο έχουμε απολυθεί. Μπορεί να πούμε σε αυτή την εποχή τη κρίση κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά του, μεταξύ των οποίων και εγώ. Και αν εσύ, κάνοντα την αυτοκριτική σου, βλέπει ότι είχε κάνει κάποια λάθη όντω και ότι είχε για παράδειγμα ένα άγχο που χρειαζόταν διαχείριση, καλά θα κάνει να το διαχειριστεί το άγχο όπω ούτω ή άλλω έγραψε και εσύ ο ίδιο ότι έχει διάθεση να το διαχειριστεί. Δεν, νομίζω στην εποχή μας δεν είναι κάτι ντροπιαστικό να πεις έχασα τη δουλειά μου, δεν έχω πλέον δουλειά. Ε, το θέμα είναι πώς να βρούμε δουλειά και πώς να είμαστε καλά ψυχικά και σωματικά και πώς να μπορέσουμε να επιβιώσουμε παρά να σκεφτόμαστε πώς θα το επικοινωνήσω στους άλλους ότι έχω χάσει τη δουλειά μου και τι θα πούν οι άλλοι έχασε τη δουλειά του άρα δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι αυτή η σκέψη είναι αχρίαστη. Το τι θα πούν οι άλλοι εάν χαθεί η δουλειά μας. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να είμαστε καλά ψυχικά εμείς ήδη και να έχουμε δουλειά. Και αν χάσουμε τη δουλειά μας, Εάν η επιχείρηση στην οποία εργαζόμαστε, η εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε απολύσει προσωπικό και είμαστε μέσα σε εκείνο το προσωπικό, εάν το πάρουμε βαρέω, εάν το πάρουμε προσωπικά, αν φταίξουμε τον εαυτό μα αποκλειστικά ότι φταίει εσύ και δεν είσαι καλό εργαζόμενο και κάνει πολλά λάθη και το, θα το ρίξουμε πάνω στον εαυτό μα, αυτό δεν θα μα βοηθήσει να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να βρούμε μια άλλη δουλειά και να επιβιώσουμε. Σαν αυτοκαταστροφικότητα φατσάρι αυτό, φαίνεται. Άρα, φίλε, κάνει, θα, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να δουλέψει με κάποιο ειδικό ψυχική υγείας, Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν στο κανάλι, υπάρχει στο κανάλι το βίντεο με δωρεάν παροχέ συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το link με εκείνο το βίντεο, για να τα βρείτε. Ε, και καλή δύναμη σε όλου, λυπάμαι πολύ για του ανθρώπου που χάνονται τι δουλειέ του. Ε, είναι καλή ιδέα όλοι μας, όπου και αν είμαστε, όπου κι αν εργαζόμαστε, να, προσ... να, δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, όχι με την έννοια του, του να είμαστε τέλειοι, αλλά να είμαστε όσο πιο ανθρώπινοι και επικοινωνιακοί γίνεται και να αντιληφθούμε ότι και οι άλλοι γύρω μας και οι προϊστάμενοι μας και οι φυστάμενοι μας και οι συνάδελφοι μας είναι και αυτοί άνθρωποι, έχουν και αυτοί τις ευαισθησίες τους, έχουν και αυτοί τα θέματα τους, στενοχωριούνται άμα τους φερόμαστε άσχημα, πληγώνονται άμα τους εκφοβίζουμε κλπ. κλπ. Έτσι έχουμε έτσι μια ανθρωπιά και εργοδοτούμενοι και εργοδότες. Χωρίς να σημαίνει ότι εφόσον έχω μιλήσει για μια περίπτωση ενός εργοδότη που γνωρίζω που του είχε συμβεί αυτό το πράγμα, ότι έχω την άποψη ότι όλοι οι εργοδότες είναι άριστοι, ότι όλοι οι εργοδότες είναι δίκαιοι, ότι όλοι οι εργοδότες είναι σεβαστικοί προς τους υπαλλήλου τους και ότι όλοι οι υπάλληλοι λειτουργούν όπως εκείνο το συγκεκριμένο υπάλληλο που έχασε τη δουλειά του. Καμία σχέση. Είπα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σα στέλνω την αγάπη μου και καλή δύναμη να έχουμε όλοι να επιβιώσουμε και από αυτή την κρίση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Yes.